Πεις πόσο χρονών είσαι, από πού είσαι και τι σπουδές έκανες εδώ στην Anko Academy. Είμαι 22 χρονών, σπουδάζω μάγειρα στην Anko Academy και... Από πού είσαι. Από Κάλεμι. Mm-hmm. Και πώς επέλεξες να κάνεις τις σπουδές σου εδώ στην Anko Academy. Έμαθα ότι υπάρχει σχολείο εδώ πέρα και ότι, ότι βγαίνει ξέρω εγώ μάγειρες με χαρτί με ένα εξάμεινο ας πούμε. Και διάλεξα να έρθω εδώ πέρα και να μην πάω σε κάποιο άλλο μέρος και να στηρίξω έτσι και την ΚΟ, αλλά να είμαι και κοντά στο νησί μου. Γιατί πηγαίνω έρχομαι συνέχεια από Κάλυμνο. Μένεις δηλαδή στην Κάλυμνο και σπουδάζεις στην ΚΟ. Ναι, μένω Κάλυμνο και σπουδάζω στην ΚΟ γιατί στην Κάλυμνο ακόμα δεν είχε ανοίξει το τέτοιο. Και... Αλλά είναι έτοιμοι να ανοίξουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνουν γιατί μου αρέσει η μαγειρική και θέλω να προχωρήσω σε αυτό το τομέα. Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, οι σπουδές και το πρόγραμμα που βρήκες εδώ. Ναι, είναι αρκετά ωραίο το περιβάλλον εδώ πέρα, η κουζίνα μας είναι πολύ ωραία. Οι σεφ είναι καταρτισμένοι, ξέρουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Αλλά και εμείς πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας και να ακούμε τι μας λένε, έτσι. Η σημερινή ημέρα πώς σου φαίνεται. Η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα γιατί όπως ξέρετε υπάρχει παντού οικονομική κρίση και ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και όλος ο κόσμος χρειάζεται χρήματα. Εγώ τα λέω απλά με απλά λόγια και ουσιαστικά. Και ουσιαστικά λόγια. Όπως τα λέει ας πούμε ένα σκαλίμινος, έτσι. Άρα είσαι αισιόδοξος λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις συναντήσεις μπορείς να βρεις δουλειά. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις συναντήσεις γιατί χρειαζόμαστε τη δουλειά και πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει για να μπορούμε να βοηθήσουμε και μετά εμείς κόσμο ας πούμε, έτσι, άμα να ανεβούμε πιο ψηλά από αυτό, που, από αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα, έτσι. Άρα η Ηλία δίνεις ουσιαστικά ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στους νέους που μας ακούνε και προβληματίζονται και νιώθουν απογοητευμένοι και από τις σπουδές και από τον τρόπο με τον οποίο θα βρουν εργασία. Εσύ τι λες. Εγώ θέλω να πω στα παιδιά της ηλικίας μου, αλλά όχι και μόνο στις ηλικίες μου και σε πιο μεγάλα παιδιά, να κοιτάξουν να ασχοληθούν με τα τουριστικά επαγγέλματα, γιατί τα τουριστικά επαγγέλματα είναι το μέλλον της χώρας μας. Η χώρα μας είναι ένα μέρος, μια χώρα, ας πούμε, πλούσια, ευλογημένη, η οποία κατά κύριο λόγο ασχολείται με το τουριστικό προϊόν. Τομέα και με το τουριστικό προϊόν και όλες αυτές γενικά οι μεσογειακές χώρες που βρίσκονται στη Μεσόγειο γύρω ασχολούνται με αυτό το τέτοιο και είμαστε και παραθαλάσσια περιοχή, έτσι, και άμα δεν υπάρχει τουρισμός εδώ πέρα πού θα υπάρχει. Θα υπάρχει ας πούμε στα βουνά ή ξέρω εγώ στις πόλεις. Άμα δεν υπάρχει εδώ πέρα τουρισμός πού θα υπάρχει. Άρα λοιπόν η ουσία ποια είναι, ότι εδώ πέρα στην ΚΟ και γενικά σε όλα τα μέρη, σε όλα τα νησιά σου με το Αιγαίο υπάρχει τουριστική βιομηχανία. Και βάσει αυτής της βιομηχανίας υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας, έτσι. Άρα τα παιδιά αυτά πρέπει να, τα παιδιά και γενικά όλα τα παιδιά πρέπει να κοιτάξουν αυτό το τομέα και να αφήσουν ξέρω εγώ όλους τους άλλους τομείς. Δεν είπα, ο καθένας κάνει αυτό που θέλει εκείνος, έτσι. Τι τον ενδιαφέρει εκείνον να κάνει. Αλλά εδώ υπάρχουν προοπτικές. Αλλά υπάρχει μια προοπτική εδώ πέρα σε αυτό το θέμα και στη μαγειρική γενικά υπάρχει μια προοπτική γιατί κακά τα ψέματα, όπου και να γυρίσουμε στις μέρες μας, ό,τι και να κάνουμε, όπου και να κοιτάξουμε, υπάρχει μαγειρική και το φαγητό υπάρχει πάντα στη ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος άμα δεν φάει. Δεν ικανοποιείται, δεν περνά ωραία. Και υπάρχει λοιπόν μια προοπτική εκεί πέρα σε αυτό το πράγμα. Γιατί το φαγητό, θέλω να δώσω ένα μήνυμα δηλαδή στα παιδιά αυτά και γενικά σε όλο τον κόσμο, ότι το φαγητό δεν σταματά ποτέ. Και ότι κακήν, ξέρω εγώ, θα βρεις δουλειά. Και ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα στην Anko, ακόμα και τον κύριο τον Χρήστο τον Εύσημο, ο οποίος έφτιαξε αυτή τη σχολή εδώ πέρα για να έρθουμε και να σπουδάσουμε. Και να μάθουμε κάτι. Ωραία, να είσαι καλά.